Το International Honors Program είναι ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα το οποίο προσφέρει, θα έλεγα, σεμινάρια σε εμάς τους φοιτητές προκειμένου να αναπτύξουμε γνώσεις αλλά και να αναπτύξουμε νέα skills σε τομείς και σε επιστήμες οι οποίες πολλές φορές είναι διαφορετικές από αυτές που έχουμε επιλέξει σαν τις κύριες σπουδές μας. Το Major και το International Honors Program διαφέρουν ουσιαστικά στη φιλοσοφία και έχουν μια διαφορετική προσέγγιση προς την εκμάθηση. Μέσω σεμιναρίων το International Honors Program, μέσω κλασικών μαθημάτων το Major. Οι λόγοι για τους οποίους αποφάσισα να ενταχθώ στο International Honors Program ήταν οικονομικοί, λόγοι ανάπτυξης και λόγοι κοινωνικοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος απέκτησα γνώσεις σε πεδία τα οποία ήταν διαφορετικά από το κυρίως πεδίο των σπουδών που ακολούθησα, το οποίο ήταν η ψυχολογία. Και επιπλέον με βοήθησαν να αναπτυχθώ κοινωνικά μέσω της συμμετοχής μου στο Society του Honors Program, με το οποίο διοργανώσαμε πολλές εθελοντικές δράσεις και πολλές άλλες δράσεις εντός και εκτός κολεγίου με διάφορους καλούς σκοπούς. Αυτό που θα έλεγα σε κάποιον που θέλει να σπουδάσει στο DD είναι να είναι ανοιχτός και ανοιχτή, να καταφέρει να μπει κανείς στο Honors Program, το οποίο πραγματικά θα ανοίξει ορίζοντες. Και τέλος να το ευχαριστηθεί. Το πρόγραμμα Αριστείας του DD είναι μοναδικό στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Ακολουθεί την παράδοση των προγραμμάτων Αριστείας Αμερικανικών Πανεπιστημίων και αναφέρεται σε παιδιά τα οποία έχουν πάρα πολύ καλά μαθησιακά αποτελέσματα μετά περίπου από τον πρώτο χρόνο σπουδών του στο DD. Το πρόγραμμα Αριστείας έχει μια ιδιαίτερη παιδαγωγική φιλοσοφία. Είναι διεπιστημονικό και προσπαθεί να αναπτύξει στα παιδιά δεξιότητες πέραν αυτών που αποκτούν μέσα από τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών που παρακολουθούν. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να αναπτύσσουμε επίσης και την δημιουργικότητα των παιδιών. Γι' αυτό τον λόγο τα μαθήματα δεν έχουν εξετάσεις, τα μαθήματα έχουν projects και ζητούν από τα παιδιά να δημιουργήσουν μια κοινότητα μέσα στην οποία μπορούν να ανταλλάσσουν ιδέες, σκέψεις, να συνεργάζονται σε κοινές εργασίες και δράσεις. Το πρόγραμμα με έχει βοηθήσει να βρω συνδέσεις μεταξύ των χρηματοοικονομικών και άλλων μαθημάτων όπως του προγραμματισμού και της τεχνολογίας. Με έχει βοηθήσει επίσης να ευρύνω το δίκτυό μου και να διασυνδεθώ με άτομα του κλάδου μου. Μέσω του προγράμματος κάνω πλέον την πρακτική μου ως Credit Control Analyst στη Western Distribution, μια πρωτοπόρα εταιρεία στον κλάδο της, του χοντρεμπορίου και των εισαγωγών. Μία από τις πιο αξέχαστες και εξομνημόνευτες εμπειρίες μου στο πρόγραμμα ήταν η συγγραφή της πτυχιακής μου εργασίας, στην οποία επέλεξα να εισέλθω στον χώρο της πολιτικής και της ηγεσίας και μέσω της ψυχολογίας να αναλύσω τις ιδιαίτερες αιτίες που οδήγησαν και καθοδηγούν ακόμα την πορεία του Brexit. Ήταν μια πραγματικά φοβερή εμπειρία για μένα και κάτι το οποίο θα μου μείνει αξέχαστο λόγω των γνώσεων που απέκτησα τόσο στο κομμάτι το οποίο ανέλησα όσο και στις τεχνικές που ανέπτυξα όσον αφορά την έρευνα για να πετύχω αυτό το σκοπό. Πέρα από τις εκπαιδευτικές εμπειρίες που ένα παιδί αποκομίζει μέσα στο πρόγραμμα Αριστείας του DD, έχει και άλλα πλεονεκτήματα. Ένα βασικό πλεονέκτημα είναι η γενναιόδορη υποτροφία 35-50% επί των ετησίων διδάκτρων. Πέραν αυτού, το πρόγραμμα Αριστείας του DD έχει υπογράψει συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ της Αμερικής. Με βάση αυτή τη συμφωνία μπορούμε να στέλνουμε στο Στάνφορντ περίπου 10 παιδιά κάθε καλοκαίρι για 2,5 μήνες. Με αυτόν τον τρόπο, παιδιά του προγράμματος Αριστείας έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια φανταστική εμπειρία σπουδάζοντας στο κορυφαίο πανεπιστήμιο του κόσμου. Για να μπει κάποιος στο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχει ένα βαθμό άνω των 3,5 στα 4. Να παίρνει 2 ακαδημαϊκά σεμινάρια ανά έτος και να συμμορφώνεται με την ακαδημαϊκή ακεραιότητα. Σε έναν φοιτητή ο οποίος σκεπτόταν εάν θα ήθελε να μπει σε αυτό το πρόγραμμα, θα έλεγα ότι είναι μια από τις καλύτερες επιλογές που μπορεί να κάνει στη ζωή του, για λόγους που έχουν προαναφερθεί, αλλά συμπεριλαμβάνουν και αυτούς. Το γεγονός ότι θα αναπτύξει πολλές δεξιότητες, τις οποίες δεν ήξερε ότι έχει, και ίσως να αναπτύξει και να εξασκήσει ταλέντα του, τόσο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, όσο και μετά την λήξη των μαθημάτων, αλλά και θα είναι μια πορεία μέσα στην οποία θα γνωρίσει πολλούς ανθρώπους από διαφορετικά πεδία, οι οποίοι όχι μόνο μπορούν να γίνουν φίλοι του, αλλά και συνάδελφοι στη μελλοντική επαγγελματική του ζωή. Με άλλα λόγια, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα Αριστείας του DD, ένα παιδί έχει αποκτήσει δεξιότητες και εφόδια
τα οποία θα το οδηγήσουν να γίνει αποδεκτό σε ένα κορυφαίο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή να κατακτήσει μεγάλες επαγγελματικές κορυφές στο μέλλον.